Ένας τύπος είναι οι λεγόμενοι ερπετοειδείς ή οφειοειδείς, οι οποίοι μοιάζουν πολύ με ερπετά. Ερπετόμορφοι είναι αυτοί που λένε ότι ο Αϊζενχάουερ έκανε συνθήκη μαζί τους και προσκύνησε το βασιλέα τους που είναι στον πλανήτη Τύφωνα, που μοιάζουν με ερπετά και συνεργάζονται με τους γκρίζους. Αν τους συνδυάσετε με τους θεούς δράκους των Μάγιας των Ίγκας, θα καταλάβετε ότι έχουν σχέση και με δαιμόνια ή είναι κάποια κλωνοποίηση ερπετών με ανθρώπους. Ο άλλος τύπος είναι η γνωστή γκρίζη, αυτοί που εμφανίζονται σε όλες τις απαγωγές, που φορούν ασημιστολές και παίρνουν συνήθως σπέρμα, οθήκες και έμβριο από τα ανήμπορα θύματα τους, τους κάνουν διάφορες εγχειρήσεις, βάζουν εμφυθεύματα. Αυτοί λένε ότι προέρχονται από εργαστήρια κλωνοποιήσεως ή είναι η παράδοση που έκανε ο Άλιστερ Κλόουλι από τις φωτεινές οντότητες, μισοστοιχειωμένα πλάσματα, και συνέχεια τα τορποποίησαν. Προσπαθούν να πάρουν σπέρμα και να κάνουν μίξη μεταξύ αυτών και των ανθρώπων. Άλλος ένας τύπος είναι αυτό εδώ το ακέφαλο πλάσμα που κατέβηκε από ένα υπτάμενο αντικείμενο το 1963 στο Κέν της Αγγλίας. Ήταν χωρίς κεφάλι και είχε φτερά. Σίγουρα είναι πειράματα της κλωνοποιήσεως γενετικής επιστήμης. Υπάρχουν και τα λεγόμενα ασημείοντα, αλλά αυτά είναι λίγο σπάνια. Εδώ διαβάζετε το περιστατικό κάποιου Ντάγκλας που το πυροβόλησε και τον εκυνήγησαν. Σπανίως εμφανίζονται. Είναι λίγο σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν και τα όντα σαν καλικάτζαροι. Αυτό έγινε το 21 Αυγούστου 1955 στο Χόκσβιλ του Κεντάκι. Διασκέδαζε η οικογένεια στο αγρόκτημά της όταν εμφανίστηκε αυτό το πλάσμα, λαμπερό ασημί. Το πυροβόλησαν και μετά εμφανίστηκε με άλλα πλάσματα μαζί και τρομοκράτησε την οικογένεια. Αυτά έχουν ύψους ενός μέτρου, με δύο χέρια σαν νυχτερίδες, κόκκινα μάτια και ήταν εξαιρετικά σκανταλιάρικα, λέει. Όπως ακριβώς είχαν τις κάρτες. Συσχετίστε τις σχέσεις με τους δαίμονες και θα βγάλετε πάρα πολλά συμπεράσματα. Ένα συχνό εμφανίσιμο όν είναι οι λεγόμενοι γαλάζιοι άνθρωποι με τα μπλε μάτια, οι υπερβόρειοι ή από τις Πλειάδες, που έχουν εμφανιστεί σε κάποιον κύριο Μάγερ και πολλές φορές, λέει, έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους και πολλές φορές και κάνουν και έρωτα μαζί και σε κάποιον Αντάμς. Τα ίδια λένε ότι είναι από την υπερβορία, από την κούφια ή κάποιες άλλες θεωρίες. Υπάρχει και ο τύπος του διαστημανθρώπου, όπως αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία, που το είδαν δύο δασοκόμοι το 1971. Κατέβηκε από ένα άτια. Μπορείτε να διαβάσετε. Είχε σαν ξυλοπόδαρα πόδια, ήταν πολύ λεπτό. Και μόλις το πιάσανε, έπαθε έγκαφο με το χέρι του. Υπάρχει το λεγόμενο ένστολο ανθρωποειδές, το οποίο το είδαν πάρα πολλοί, άλλοι πιστεύουν ότι είναι φάντασμα. Εμφανίστηκε το 1954 στις 10 Οκτωβρίου στο Πουρνουά Λα Σεβί της Γαλλίας. Όταν το είδαν τρία παιδάκια και είχε ύψος 1,5 μέτρο με καπέλο κοζάκ. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις ενστολονόντων, αυτό το πλάσμα αποκάλυψε το πρόσωπο ότι ήταν μαλλιαρό και είχε μεγάλα μάτια. Όπως φαίνεται, όν είχε μαζί του κάτι σαν πυρσό. Μιλούσε μία παράξενη γλώσσα. Σπάνιες περιπτώσεις είναι και οι εμφανίσεις του πυθικά άνθρωπου, που εμφανίζεται σε πολλά μέρη που υπάρχουν UFO. Ακόμη υπάρχουν και οι δελφινάνθρωποι που έχουν κάνει πολλές εμφανίσεις, όπως ο ψευδοθεός Ντόγκον, που είχε εμφανιστεί στη φυλή των Ντόγκον και τους είχε δώσει και το χάρτη για το Σύριο. Αυτά εμπλέκονται με την αποκρυφολογία και με τον σατανισμό, έχουν σχέση και με δαιμόνια. Ας μην ξεχνάμε, πανομοιότυπες εμφανίσεις υπήρχαν και στην αρχαιότητα, όπως βλέπετε εδώ την ελληνική μέδουσα που εμφανιζόταν στους ανθρώπους. Εδώ ο Τρίτονας που εμφανιζόταν στην Κελτική θάλασσα. Εδώ ο θεός ψάρι της Δαχομέης. Βλέπετε πως παραπλανούσε ο σατανός στους ανθρώπους και τώρα έχει κάνει συνεργασία με σκοτεινές σέκτες για να παραπλανήσει όλη την ανθρωπότητα με την πρόφαση των εξωγήινων. Ο θεός ψάρι της Δαχομέης και εδώ ένας θαλάσσιος δαίμονας, το που πίστευαν οι κατοικοί της Χαβάης. Άλλο ένα δαιμονικό
που σήμερα τα παρουσιάζονται ως εξωγήινοι, ως μυρμηντάνθρωποι, ως σαυράνθρωποι, ως οφειλοειδείς με διάφορες ιδιότητες, τηλεπάθειες και με διάφορες άλλες ενέργειες για να παραπλανήσουν τελείως τον άνθρωπο. Με τις μυστικές υπόγειες βάσεις. Τα όντα έχουν ύψος από 1 έως 1,5 μέτρο και βάρος 11,5 έως 23 κιλά. Έχουν γκρίζο δέρμα και μεγάλα κεφάλια με χέρια και σηματισμένα γρουλωτά μάτια. Έχουν πολύ λεπτοκομμένη μύτη, στόμα και αυτιά και είναι άτριχοι. Αυτά τα όντα είπαν πως ο άνθρωπος ήταν το προϊόν εξωτερικά διορθωμένης εξέλιξης. Είπαν πως οι άνθρωποι σαν είδος έχουν γενετικά τροποποιηθεί 65 φορές. Αναφέρονται στους ανθρώπους σαν δοχεία, αν και δεν ξέρω τι ακριβώς περιέχουν. Στο βιβλίο «Εξωγήινες, υπόγειες βάσεις» από τον επωνομαζόμενο διοικητή Χ, και αυτός είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος για να καλύψεις τα ίχνη σου. Εδώ είναι κάποιοι χάρτες των ΗΠΑ και του Καναδά που παρουσιάζουν κάποιες από τις αλληλοσυνδεόμενες σύραγγες και υποστηρίζουν ορισμένοι πως εκτείνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Η βίβλος έτεινε να επιβεβαιώσει πως υπάρχουν υπόγεια τούνελ. Στην Νότια Αμερική αυτές είναι βάσεις άτια. Πήραμε κυρίως πληροφορίες και τις τοποθετήσαμε σε ένα χάρτη. Οι περισσότερες από αυτές είναι στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια, στην Αριζόνα και στην περιοχή του Νέου Μεξικού. Οι πρώιμες είναι η Ντούλσε στο Νέο Μεξικό ή η Ντούλσε στο Λος Άλαμος. Η περιοχή 51 στο Groom Lake, ακριβώς έξω από το Las Vegas, που είναι ένα τοπίο στην νότια περιοχή S4. Ενώ στην Καλιφόρνια έχουμε τη λίμνη της Πορσελάνης, που είναι μια ναυτική έκταση. Στην οποία φημολογείται ότι διεξάγονται αρκετές μυστικές επιχειρήσεις, όπως και στην περιοχή Μελσάστα. Οι εξωγήινες έχιδνες παίρνουν πολλές μορφές και εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και γραφές για να ολοκληρώσουν την ψευδέστηση της εξέλιξης σε μεγάλη κλίμακα. Έχουμε τους βόρειους, που μοιάζουν αρκετά με ανθρώπους, κατόπιν έχουμε τους γκρίζους και οι γκρίζοι παίρνουν διάφορα σχήματα. Έχουμε εκείνους που αποκαλούνται πορτοκαλί φυλές. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φυλές στις οποίες οι άνθρωποι δίνουν ονόματα, καθώς υποτίθεται πως υπάρχουν πολλά σύμβολα και ιερογλυφικά στη γλώσσα τους. Σύμφωνα με έσωθεν πηγές, αυτά είναι πραγματικά δείγματα των γραπτών τους και πώς ακριβώς γράφουν. Δεν έχουμε τρόπο για να το εξακριβώσουμε αυτό, αλλά η βίβλος τίνει να υποστηρίζει πως αυτό θα μπορούσε να είναι αλήθεια, πως δηλαδή θα εξελίσσονταν αναπτύσσοντας τις δικές τους γλώσσες. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα από αυτά τα σύμβολα όταν παρατηρούμε τα αγρογραφήματα, διότι θα ανακαλύψουμε πως είναι πάρα πολύ όμοια. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τα αγρογραφήματα, όπως το βιβλίο «Το ένιγμα των αγροκύκλων, κυκλική απόδειξης». Ο Colin Andrews είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και παρήγαγε ένα εξαιρετικό βίντεο. «Το μυστήριο των αγροκύκλων, μηνύματα από έναν άλλο κόσμο». Υπάρχουν επίσης αρκετά ακόμα. Οι όφης μιλούν, μηνύματα από τους ιούς του Θεού, οι δημιουργοί θεοί, όλα συγκλίνουν κατευθείαν σε αρχαίους συμβολισμούς, σε γλώσσες και στο σύγχρονο αλφάβητο των εξωγήινων. Αποτελούν ένα μυστηριώδες ένιγμα. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί αναστραμμένη ψυχολογία στο ανθρώπινο γένος με το να δημιουργεί επαφές με άτια χωρίς ιδιαίτερες αποδείξεις και διαμέσου του μυστηρίου η ανθρωπότητα αρχίζει να αναρωτιέται τι συμβαίνει. Όλα αυτά ανάγουν το επίπεδο της συνειδητότητας σε πράγματα πνευματικά για την πνευματική προετοιμασία και αφύπνιση της ανθρωπότητας και το εξελεκτικό βήμα. Πολλά βίντεο και αρκετά τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ έχουν παραχθεί ειδικά με τους αγροκύκλους. Στο πρόγραμμα 20x20 του τηλεοπτικού καναλιού ABC, οι εκπομπές συναντήσεις και άλλες μετέδωσαν το ανοίγμα των αγροκύκλων σε ανθρώπους όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο εξυψώνεται το επίπεδο της συνειδητότητας. Οι αγροκύκλοι δεν είναι μια φάρσα. Οι φάρσες είναι εύκολο να εντοπιστούν από τους ειδικούς. Υπάρχουν ενδείξεις γενετικών αλλαγών στις καλλιέργειες εντός των κύκλων. Τα κυκλικά σχέδια θα ξεκλειδώσουν αρχαίες μνήμες μέσα από τα ενδότερα μέρη του μυαλού και θα αποκαλύψουν το αρχαίο παρελθόν και τους υποτιθέμενους δημιουργούς θεούς. Ο Θεός λέει πως θα πέμψει πνεύμα πλάνης στους ανθρώπους. Τα σχέδια έχουν επιρροή στους ανθρώπους. Είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Πολλοί λένε σε μένα, το έχω ξαναδεί αυτό κάπου, κάποτε, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πού. Όμως το έχω ξαναδεί. Σημαίνει κάτι για μένα. Και έχουν δίκιο. Νομίζω πως αυτά τα κλειδωμένα σχήματα έχουν ένα ξεκλείδωμα, ίσως και κάποιον διακόπτη σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου. Ποτέ δεν θα μάθουμε. Αλλά θεωρώ ότι έχουν μια επιρροή πάνω σε παγκόσμια ζητήματα,
ακόμα και στις μας τις ζωές. Και ναι, εγώ πιστεύω πως τα χαράγματα από μόνα τους έχουν μια βαθύτερη σημασία, διότι αλλάζουν τον τρόπο της ζωής μας. Οι σχηματισμοί της καλλιέργειας έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αυστραλία και τη Σοβιετική Ένωση μέχρι τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Γερμανία, το Αφγανιστάν, την Τουρκία, την Νορβηγία και την Ιαπωνία. 80% του συνολικού αριθμού παγκοσμίως εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 75% από αυτά παρουσιάζονται σε μια μικρή έκταση της κεντρικής νοτιού Αγγλίας, σχηματίζοντας ένα τέλειο ισόπλευρο τρίγωνο ανάμεσα στις πόλεις του Wandage, Winchester και Warminster. Όλα αυτά τα χρόνια χαρτογραφούμε τις τοποθεσίες των αγροκύκλων για να οικοδομήσουμε μια εικόνα καθαρότητος και ευκρίνειας. Και είναι εκπληκτικό να βλέπει κανείς την σχέση ανάμεσα στους σχηματισμούς των αγρών και το μέγεθος του αρχαιολογικού πλούτου που ενυπάρχει στην ίδια περιοχή, περιλαμβάνοντας το Avebury, το Stonehenge και τον λόφο του Silbury. Στην αρχή υπήρχε ένας απλός μόνο κύκλος. Λιγότεροι από 30 το 1983, 70 το 1987, φτάνοντας τον συγκλονιστικό αριθμό των 500 το καλοκαίρι του 1990. Όχι μόνο οι ποσότητες έχουν αυξήσει την πυκνότητα των εμφανίσεων των αγροκύκλων, αλλά έχουν φτάσει πλέον στον αριθμό των 30 αγροκύκλων σε 10 εκτάρια λιβαδιού, εν συγκρίση με 5 περίπου σε ένα τετραγωνικό μίλι πριν από 4 χρόνια. Έχουμε δει μια θετική εξελικτική περίοδο. Κανείς τώρα πια δεν αμφιβάλλει για το ότι κάποιοι ιδιαίτερα γνωστοί επιστήμονες σε αυτήν τη χώρα αμφισβήτησαν το γεγονός πως οι αγροκύκλοι παρουσίαζαν μια έστω και προσποιούμενη συμβολική αναπαράσταση της εξελικτικής θεωρίας, η οποία μας τώρα απέδειξε τον εαυτό της και είμαστε τώρα πέρα από αυτό. Αυτά τα σχέδια αναπτύσσονται με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Γίνονται τόσο πολύπλοκα, τόσο συμβολικά, τόσο αυτονόητα και εμφανή, που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Δεν χρειάζεται να μάθουμε εάν είναι ένας α, ένας β, ένας γ ή ένας δέλτα τύπου αγροκύκλους, εάν σημαίνει μαύρο ή άσπρο. Το μήνυμα εκφράζεται αυτόματα. Η συνείδηση του ανθρώπου επηρεάζεται άμεσα από τα πληροφοριακά δεδομένα που παρέχει το σχήμα του αγροκύκλου στο ίδιο το μυαλό. Ο Colin Andrews ζωντανά. Οι κύκλους αγρούς είναι χωρίς καμία αμφιβολία τμήμα της ισχυρής διαδικασίας της πλάνης και συνδέονται άμεσα με την εξωγήινη τεχνολογία των Άτια και τα μηνύματα των θεών μέσα από τα διάμεσα. Οι κύκλοι των αγρών θα καρποφορήσουν γύρω στο 1997 με 2000. Είναι στενά συνδεδεμένοι με τον σχηματισμό μιας νέας παγκόσμιας θρησκείας, της λατρείας της μητέρας γης. Παρατηρούμε ένα φαινόμενο σε διαρκή εξέλιξη. Βλέπουμε ποσοστά αγροκύκλων που τώρα αυξάνονται και πολύ περισσότεροι κύκλοι εμφανίζονται σε μικρές περιοχές όπου είναι γεμάτες με αρκετούς έως και 30 αγροκύκλους σε 10 εκτάρια αγρού. Τώρα βλέπουμε σε αυτό το φυσικό μέγεθος των σχηματισμών να αυξάνεται έως και 121 μέτρα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Είμαι απόλυτα σίγουρος στο δικό μου μυαλό, τουλάχιστον για τόσο σίγουρος μπορώ να είμαι, πως έχουμε εισέλθει σε μια φάση όπου έχουμε την τελευταία ευκαιρία για να ζήσουμε με έναν άλλο πλανήτη. Ξέρουμε πως η Γη είναι βαριά τραυματισμένη και γνωρίζουμε πως συλλογικά είμαστε η αιτία αυτής της αρρώστιας. Η ατμόσφαιρα της Γης ανοίγει στους πόλους, τραβώντας πίσω τις ζώνες του ισημερινού. Το μυστήριο των αγροκύκλων δεν είναι ακριβώς μυστήριο εάν ξεκινήσουμε να βάζουμε τα πράγματα στην σειρά. Είναι τμήμα της μεγάλης ψευδαίσθησης. Η επιρροή που οι αγροκύκλοι έχουν και η ερμηνεία που δίδεται από τους ειδικούς που τους μελέτησαν αποδεικνύει ότι η πλάνη είναι αποτελεσματική και θα ολοκληρώσει εκείνο που ο Θεός θέλει να ολοκληρωθεί. Όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ ειλικρινείς και ερμηνεύουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία. Οι κύκλοι στους αγρούς σχηματίζονται πιθανότατα από την ίδια μορφή ενέργειας, κάποιο είδος ακτίνας, η οποία αλλοιώνει το βαρυτικό πεδίο όπου η ακτίνα χτυπά. Αυτή η έντονα πολύπλοκη φιγούρα μπορεί να φτιαχτεί από τεχνολογία υπολογιστών και προβολή ακτίνων. Απλά δημιουργείται από την προβολή στο έδαφος ή πιθανόν από τον ίδιο το δορυφόρο, όπου ανακλάται μέσω ενός καθρέφτη και επανέρχεται σε ένα είδος μικροκυμάτων
που στην κυριολεξία σχηματίζουν το σχέδιο λίγο-λίγο. Το μνημείο ανεγέρθη στην παρούσα του μορφή γύρω στα 1850 π.Χ. Οι πέτρες του προήρθαν από ένα λατομείο από τη δυτική ακτή της Ουαλίας, 140 μίλια καθώς το κοράκι ύπτεται ή 240 μίλια πάνω από τη γη στην παρούσα τοποθεσία. Κανείς δεν απέδειξε πόσο ο άνθρωπος της λίμνης περίοδου μπορούσε να διανύσει μεταφέροντας υλικά σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Ο λόγος για τον οποίο το Stonehenge φτιάχτηκε είναι σήμερα ξεκάθαρος. Ήταν ένα τεράστιο παρατηρητήριο. Η λίθη του ήταν ευθυγραμμισμένη με τον ήλιο, το φεγγάρι, τους πλανήτες και άλλους σημαντικούς αστερισμούς. Βόρεια του Stonehenge βρίσκεται ο λόφος του Avebury, ένας ακόμα παλαιότερος προϊστορικός βωμός. Οι αρχαιολόγοι σήμερα είναι πεπισμένοι πως ο πέτρινος κύκλος είναι πάνω από 6.000 χρόνια. Ήταν το κέντρο ενός κάποτε τεράστιου λαβύρινθου πέτρινων μονοπατιών και κύκλων που μαζί σχημάτιζαν την εικόνα ενός φιδιού που διέσχιζε τον ήλιο. Στη μέση της τοποθεσίας στέκεται ο 42 μέτρων λόφος του Silbury Hill, το μεγαλύτερο λατρευτικό κέντρο της Ευρώπης. Το Silbury Hill χτίστηκε 2.600 χρόνια π.Χ. και είχε κάποτε την μορφή μιας πυραμίδος 6 σκαλοπατιών. Την ίδια στιγμή, ο Νιχοτέπ ανόρθωσε την κλιμακωτή πυραμίδα του Φαραώ της Γκίζα στην έρημο της Αιγύπτου. Είχε το ίδιο ύψος του λόφου του Silbury Hill και ήταν επίσης φτιαγμένη με 6 σκαλοπάτια. Υπάρχουν συσχετισμοί ανάμεσα στα αρχαία σύμβολα, στα αρχαία μνημεία και τους αγροκύκλους παρουσία. Όλα θα έρθουν σε συνδυασμό και ο άνθρωπος θα κατανοήσει το αρχαίο του παρελθόν και θα καταλάβει πως πρέπει να λάβει και να κάνει το επόμενο αναλογικό βήμα για την ολοκλήρωση της πνευματικής του συνειδητοποίησης. Η λογία που χρησιμοποιείται πάντως είναι ανώτερη. Και από το έδαφος, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα αυτά τα πράγματα. Με κάποια τεχνολογία που είναι συμβατή με ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία στέλνονται από δορυφόρους, από ένα γεωστατικό δορυφόρο. Γεωστατικός δορυφόρος σημαίνει ένας δορυφόρος ο οποίος έχει περίοδο περιστροφής στο σημείο που είναι ίση με την περίοδο της περιστροφής της Γης. Επομένως, είναι ακίνητος πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο και θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, με κάποια ανώτερη τεχνολογία, να διεγείρει τα σπαρτά με τέτοιο τρόπο ώστε να κατασκευάσει αυτά τα σχήματα. Εκεί που πάει περισσότερο η σκέψη μας είναι αυτό που από την αρχή είπε ο κ. Τσαγκρινός. Η θεωρία βεβαίως. Και συμφωνεί και ο κ. Σαραγάς και φαντάζομαι και εσείς και ίσως και θα ακούσω και την. Εγώ θα αποκαλύψω κάτι σήμερα. Ότι αυτό μπορεί να είναι δημιούργημα από παρέμβαση δορυφόρων που δημιουργούν αυτά τα σχήματα στη Γη για όποιους λόγους. Ο ένας λόγος είναι να δουν τις τάσεις του κόσμου. Ο άλλος λόγος είναι να πειραματιστούν. Να πειραματιστούν. Μα και τα κράσαξα αυτά έχουν εξέλιξη. Έχουν σχεδιαστική εξέλιξη. Δηλαδή, παλιότερα ήταν πολύ απλά σχήματα. Ναι. Όσο εξελίσσονται τα κομπιούτερ, εξελίσσονται και αυτά. Ναι. Να ακούσουμε και την κυρία. Ναι. Όπως είδαμε, τα αγρογραφήματα είναι μια παραπλάνηση για να επιτελέσουν τα σχέδιά τους να βγάλουν ένα νέο religion, μια νέα θρησκεία ή Ιλουμινάτη. Ταλμουδιστές και όπως βλέπετε και εδώ στην εικόνα σας σχηματίζει το εξάλφα του Ισραήλ. Όλα αυτά, αυτές οι παγίδες είναι για να μπερδέψουν το μυαλό του ανθρώπου και να τον πείσουν ότι δίνουν μηνύματα κάποιοι ανώτεροι ή θεοί και τελικά να τον προωθήσουν όπως είπε και ο άλλος ο κύριος, εδώ βλέπετε τα αγρογραφήματα με τη σπήρα του DNA, να πιστέψουν σε κάποιον νέο μεσία που θα έρθει από το διάστημα, τον Αντίχριστο. Εξυπηρετεί τους Ιουδαίους Ταλμουδιστές και μόνο. Φυσικά, έναν άλλο τρόπο, πώς επικοινωνούν αυτοί οι ψευδοεξωγήινοι με ανθρώπους. Επικοινωνούν με τηλεπάθεια. Ένας άλλος όμως τρόπος είναι και με το αλφάβητο, τους δίνουν δηλαδή ορισμένες γραφές, που μπορεί να γίνει σε κάποιον επαφικό με αυτές τις οντότητες, μέσω ονείρων υπνοαγωγικών, ή υπνοπομπικών οραμάτων και οπτασιών ή μέσω οντοτήτων που φλιαρούν με διάφορα θέματα. Όμως σε άλλη παραλλαγή η αλλοκοσμική επικοινωνία είναι πιο άμεση. Συγκεκριμένα κείμενα με άγνωστες ή κρυπτογραφημένες γλώσσες μεταδίδονται στους μάρτυρες. Η παράδοση των γραπτών μηνυμάτων μπορεί να γίνει άμεσα. Ο εξωγήινος ή οπτασία ή ο δαίμονας παραδίδει το κείμενο ή έμεσα το υποκείμενο γράφει το μήνυμα μέσω της διαδικασίας της αυτόματης γραφής. Αυτή η τελευταία μάθοδος είναι η πιο δημοφιλής και είναι γνωστή και στους πνευματιστικούς κύκλους. Η περίπτωση της Έλεν το 1896 έπαιρνε μηνύματα από κάποιον Αριανό
ο οποίος της κινούσε το χέρι, δηλαδή με την αυτόματη γραφή. Της έλεγε ότι η γλώσσα των Αριανών έμοιαζε πάρα πολύ με την γλώσσα τη δική της, τη γαλλική. Έτσι η Έλεν έφτιαξε ένα βιβλίο 447 σελίδων από την Ινδία στον πλανήτη Άρη, γιατί αυτό το πνεύμα που το έλεγαν Αστά, και έλεγε ότι ήταν από τον Άρη, έμοιαζε πολύ με Ινδό και φορούσε περίτεχνα και ντυγμένα ρούχα. Αυτό έγινε το 1900. Η Δε Έλεν χρησιμοποιεί τα υπεραριανά, μια εξελιγμένη μορφή της αριανής γλώσσας, και έφτανε σε σημείο να χρησιμοποιεί ασυναίσθητα ενώ συνομιλούσε με άλλους στα γαλλικά. Ας συσχετίσουμε το γεγονός με τα βιμάνας, τα υπτάμενα αντικείμενα που κατέβαιναν οι ψευδοθεοί στους Ινδουιστές και τους έδιναν διάφορα μηνύματα και γραφές. Πάλι αυτή είναι η ίδια και παρόμοια περίπτωση με αυτή της Έλεν. Δεν ήταν τίποτα άλλο από δαιμόνια, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, η Ψαλμή, η θεοί των εθνών, δαιμόνια εσύ. Το 1539, στο Introductio in Chaldaicam Linguami του Αλμπονέζη, υπάρχει μια ιστορία σύμφωνα με την οποία κάποιος Λουντοβίκο Σπολεντάνο επικαλέστηκε τον ίδιο τον διάβολο, ζητώντας του να απαντήσει γραπτός. Τι το ήθελε, κάποια ώρα τη δύναμη πήρε την μπένα, η οποία φάνηκε να αιωρείται μόνη της στον αέρα και να γράφει γρήγορα στο χαρτί. Η απάντηση του θεοσφόρου παραμένει μυστηριώδης, αφού κανείς δεν κατάφερε ακόμη να την αποκρυπτογραφήσει. Μπορείτε να το δείτε στην εικόνα που παρουσιάζεται τώρα. Βλέπετε λοιπόν πόσο στενή σχέση υπάρχει με τη γραφή των ψευδοεξωγήινων και με τις γραφές των πνευμάτων. Θα δούμε κι άλλα. Ας δούμε τώρα την ενοχιανή γραφή. Λένε ότι ο Δόκτωρ Ντι, βασιλικός αστρολόγος της Ελισάβετ Αλφα, γνωρίστηκε με τον τυχοδιώθητη και οραματιστή Έντουαρτ Κέλι, με αποτέλεσμα μια σειρά μαγικών πειραμάτων και πιταλικά το προϊόν 18 ή 19 κλειδιά ή κλειδιά του ενός, τις επικλήσεις των 30 εθέρων και 4-5 ενοχιανές πινακίδες. Σε εκείνους γύρω στα 240.000 ψηφία. Λένε ότι τα υπαγόρευσε στο Κέλι στην ενοχιανή γλώσσα. Το γενικό συμπέρασμα όλων των γλωσσολόγων που μελέτησαν την ενοχιανή γλώσσα είναι ότι τα μηνύματα προέκυψαν έτσι, γραμμένα σε μία άγνωστη αλλά αληθινή γλώσσα και έχουν 900 διαφορετικές λέξεις. Να λοιπόν αυτά τα Ευαγγέλια που λένε τα απόκριφα με τον Ενόχ, τι κρύβουν από πίσω? Μία σατανική συσχέτιση και μετάδοση μηνυμάτων σατανικών. Ξέρετε, γνωρίζετε ποιος άλλος χρησιμοποίησε το ενοχιανό σύστημα για να γράψει ένα βιβλίο, το οποίο το έγραψε, το βιβλίο του νόμου στο Κάιρο, το 1904 μέσα σε 3 μέρες. Ο μεγαλύτερος σατανιστής του 20ου αιώνα, ο Άλιστερ Κρόουλι, ο οποίος είπε ότι το πνεύμα αυτό λεγόταν Αϊβάθ και το είδε, λέει, ήταν ψηλός, μελαχρινός, ζωηρός και γεροδεμένος και το πρόσωπό του έμοιαζε με αγριεμένου βασιλιά με μάτια και καλυμμένα. Θύμιζε περισσότερο Ασσυρία ή Περσία, έτσι όπως είτε ο ντυμένος. Αυτό μας θυμίζει και κάποιους μαύρους και μελαχρινούς που εμφανίζονται σαν δαίμονες. Νομίζω ότι αυτό σούφο και αποκρυφιστής, ο Άλεν Γκρίνφιλντ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, προτείνει αυτή την ενοχιανή μέθοδο για να αποκρυπτογραφήσεις πάρα πολλά πράγματα και λέει ότι βάσει της αριθμολογίας όλα έχουν ένα συμβολισμό και μπορεί να βρεις πάρα πολλά αποτελέσματα στο βιβλίο New Aeon English Kabbalah. Τόσο ένας των οποίων παραπλάνησαν οι δαίμονες όπως τον Μωάμεθ είναι ο ιδρυτής των Μορμόνων, ο Τζότζεφ Σμιθ, ο οποίος λέει ότι είδε μια αγγελική οντότητα το 1827 και μετά 4 χρόνια του είπε να σκάψει και να πάρει κάποιες χρυσές πλάκες τις οποίες αποκρυπτογράφησε και ίδρυσε την εκκλησία των Μορμόνων. Δεν είναι τυχαίο που ο Γαλλοεβραίος Κλοντ Βορυρόν Λαέν, όταν είπε ότι τον απήγαγαν οι ψευδοεξωγήινοι και τον πήγαν στον πλανήτη Ζήνωνα, ότι είδε εκεί μαζί με τους άλλους μίστες που λένε οι μασόνοι τον Ζόζεφ Σμιθ των Μορμόνων. Ακόμη τα ίδια λέγουν και έτσι παρεδότησαν και τα ψευδοευαγγέλια της Ουράντια. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Μωάμεθ όταν
εμφανίστηκε κάποιος δαίμονας με τη μορφή Αρχάγγελου Μιχαήλ και του παρέδωσε το Κοράνιο, τις οντότητες πήραν των μουσουλμάνων. Κάπως έτσι ιδρύθησαν και οι Ιαχωβάδες και οι Αδβεντιστές, από κάποιες οντότητες πήραν πληροφορίες. Δηλαδή αγνόησαν το Χριστό και το Ευαγγέλιο του και δέχτησαν τα καινούργια πλανεμένα των οντοτήτων που δεν είναι τίποτα άλλο από δαίμονα. 1881 και ο νεοερωτήσεως Τζον Νιούμπρο έλεγε ότι ελάμβανε γραφές από κάποιους αγγέλους οι οποίοι του έλεγαν ότι ταξιδεύουν στο διάστημα με τα εταιρικά διαστημόπλοιά τους. Το 1950 μεταβλήθη η βίβλος της ΟΑΣΠΕ αυτού του Αμερικάνου στο βίβλο των Αμερικανών Επαφικών. Αυτό ταιριάζει πολύ με τους γκαλάκτεους που λένε ότι τους παίρνουν τα εθερικά σκάφη με τις οντότητες και τους κάνουν βόλτα στο διάστημα. Ο Williamson, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο, το Surfer's Speed, το 1954, ίδρυσε μια ομάδα και προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους με πνευματιστικό τραπεζάκι όπως κάνουν οι πνευματιστές. Αλλά μέσω αυτού οι ψευδοεξωγήινοι, οι δαίμονες δηλαδή, δήλωσαν ότι προτινούσαν την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων. Έτσι εγκαθιδρύθηκε και η επικοινωνία με τους ψευδοεξωγήινους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα από τελείες και παύλες, κάτι σαν Μόρς. Και τους έδωσαν και το μήνυμα: ευχές έχετε, οκ, μην καταστρέφετε το νου σας, έχετε έμφυτο νου, χρησιμοποιήστε τον, περιμένετε. Τα εξωγήινα σήματα Μόρς εύκολα έκαναν την αποκωδικοποίηση και από ερασιτέχνη. Όμως αργότερα, μερικές δεκαετίες, είδαμε ότι αρχίσαν και προτιμούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτό έγινε με τον Πολ Μπέλεβιτ στο Αλμπέρκι του Νέου Μεξικού. Μετά εμπλέχτηκε και η μυστική υπηρεσία της κυβέρνησης και αποδείχτηκε ότι ήταν ένας πόλεμος εναντίον του Μπέλεβιτ, ο οποίος κατέληξε σε ψυχιατρίο. Υπάρχει και το γνωστό περιστατικό από την Κόρινθο, το οποίο έγινε το 1998-99 με τη λεγόμενη ψευδοεπαφική και με έναν αρχαιολάτρη συγγραφέα, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, πολλοί θα το καταλάβετε, που λέει ότι παίρνει μηνύματα από τα κομπιούτερ. Τώρα βέβαια οι εξωγήινοι διαλέγουν τα κομπιούτερ. Αύριο που θα βγάλουμε μια καινούργια τεχνολογία θα διαλέγουν εκεί. Και τα αστρικά ταξίδια, αυτό έγινε το 1885 από το Γάλλο ιστορικό Saint-Yves de Aviendre, ο οποίος ήρθε με αστρικό ταξίδι στο υπόγειο βασίλειο της Αγκάρθα και πήρε μηνύματα σε μια βαντανιανή γλώσσα που βλέπετε. Οι περισσότερες ανακαλύψεις ψευδοεξωγήινων κειμένων ανάγονται στη δεκαετία του 60. Στις 2 Μαρτίου του 1965 ο Τζον Ρίβς στο Μπρούξβιλ της Φλόριντα συνάντησε ένα μεγάλο υπτάμενο δίσκο, είδε μια ρομποτική μορφή με διαφανές κράνος, κατευθύνθηκε προς το μέρος του και του πέταξε δύο κομμάτια από χαρτί που έμοιαζε με πανί και ήταν γεμάτο ορνηθοσκαλίσματα που βλέπετε. Τα εξέτασε η πολεμική αεροπορία και έβγαλε το συμπέρασμα ότι όλα αυτά ήταν πρόχειρα και μάλλον πρέπει να ήταν κάποια απάτη. Σε μια περίπτωση απαγωγή το 1967 στο Άκλαν της Νεμπράσκα του αστυνομικού Χέρμπερτ Σίμερ είδε ότι οι ψευδοεξωγήινοι στη στολή τους είχαν ένα πασίγνωστο σύμβολο, το φτερωτό πύρι, το σύμβολο που είναι πασίγνωστο στην αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και στους πολιτισμούς του Νέου Κόσμου αλλά και ειδικά στη μακρινή Κίνα. Θέλουν να μας συσχετήσουν με τους αρχαίους θεούς και ας μην ξεχνάμε και τον θεό Κετσλακοάτλ, τον Μάγια. Και ας μην ξεχνάμε και τον θεό Κετσλακοάτλ, τον Μάγια, ήταν ένα φτερωτό ερπετό που δίδαξε τους ανθρώπους ένα σύστημα συμβολικής γραμμής. Όλα αυτά συνθέτονται με τους ερπετοειδείς δρακοντοειδείς που λένε ότι είναι στη βάση Ντούλτσε. Μία άλλη περίπτωση είναι του Τζορ Αντάμσκι, 20 Φεβρουαρίου του 1952, ο οποίος ήταν και δάσκαλος του Βασιλικού Τάγματος του Θιβέτ, λέει ότι ήρθε σε επαφή με ένα πλάσμα της Αφροδίτης στην έρημο της Καλιφόρνια. Ο ξανθός και μακρυμάλης Αφροδιτιανός έφυγε με τον υπτάμενο δίσκο του που ήταν μαζί του μια φωτογραφική πλάκα. Μετά του άφησε ένα μήνυμα που του πέταξε την πλάκα από το Φιλιστρίνι. Και η πλάκα αποκάλυψε μια περίεργη γραφή, η οποία όπως χρήσει ο Αντάση περιγράφει τη λειτουργία ενός σκάφους. Α, εδώ υπάρχουν και τα ίχνη από τις μπότες του υποτιθεμένου Αφροδιτιανού. Αυτά, αν θέλουμε, τα πιστεύουμε ή είναι κάποια έντυχνα σενάρια στη μένα. Ας μην ξεχνάμε και τα μηνύματα από τον Έλληνα, ελληνολάτρη, το Φιλιππόπουλο, από τους λεγόμενους Ανδρομεδιανούς, τα σήματα με το σύμβολο έψιλον. Τα UFO, τα υποτιθέμενα με το σήμα της ομάδας ε, και ας μην ξεχνάμε και τα λεγόμενα αγρογραφήματα, ότι υποτιθέμενα
Και ας μην ξεχνάμε και τα λεγόμενα αγρογραφήματα, ότι υποτίθεται θέλουν να δώσουν κάποια μηνύματα. Άλλο ένα σχέδιο πάλι αγρογραφήματος. Δυστυχώς ο κόσμος έχει πλανηθεί και λένε ότι εμφανίζονται και κάποιες πύρινες σφαίρες, ότι είναι νοήμονες οντότητες και θέλουν να μας δώσουν κάποια έννοια κτλ. Αυτά όλα είναι, ως γνωστόν, οι ραβινικές παγίδες, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, που χρησιμοποιούν την υψηλή τεχνολογία για να κάνουν όλο τον πλανήτη να υποταχθεί στον αναμενόμενο ψευδομεσία τους, τον Αντίχριστο. Άλλο ένα πάλι. Ο οποίος είχε πολλές επικοινωνίες με τους λεγόμενους ψευδοεξωγήνους από τις πλειάδες του Μπίλι Μάγερ από τη Γερμανία, ο οποίος πρώτη φορά με το 42 είδε έναν υπτάμινο δίσκο και μετά τηλεπαθητικά επικοινωνούσε με έναν ψευδοεξωγήινο ονόματι Σφαφτ, ο οποίος τον πήρε με το αχλαδόμορφο σκάφος του και τον έκανε, λέει, και βόλτα στο διάστημα, και μετά, αφού έχασε την επικοινωνία με το Σφαφτ, επικοινωνούσε με μια θηλυκού τύπου ψευδοεξωγήινη από τις πλειάδες ονόματι... Το όνομά της ήταν Άσκετ και του μιλούσε και τον εδίδασκε. Εμφανίστηκε ως νέα του δασκάλα. Του είπε ότι δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Προσέχτε, διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Αντίθετο προς την ορθόδοξη παράδοση. Αργότερα εξαφανίστηκε και αυτή η Άσκετ και επικοινώνησε με μία άλλη τηλεπαθητικός πάλι, υποτίθεται από τις πλειάδες δασκάλα, η Σενσάζε, η οποία του είπε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος πηγαίνει σε άλλη διάσταση και συνεχίζει την εξέλιξή του και μπαίνει πάλι σε καινούριο σώμα, δηλαδή του δίδαξε την μετεμψύχωση και τη μετεσάρκωση, πράγμα το οποίο δεν το δέχεται η ορθόδοξη παράδοση. Ακόμη του είπε διάφορα ιστορικά για τον πλανήτη που κατοικεί, υποτίθεται, αυτή η Σεμψάζε, ότι έχει πάθει το πλανητικό του σύστημα μία καταστροφή από έναν κομήτη και ότι προσπαθούν να τους βοηθήσουν να αποφύγουν διάφορες καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει στη Γη. Διάφορες παγίδες πνευματιστικού τύπου που εμφανίζονται οι ψευδοεξωγήινοι με τη μορφή και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπερεξελιγμένοι από τις πλειάδες. Δυστυχώς θύμα τους είναι και ο Μάγερ. Ο Μπίλι είχε 4 επαφές το χρόνο με τη Σενσάζε και αργότερα με τον πατέρα της Τάχ, που όταν τραυματίστηκε, λέει, η Σενσάζε, του είπε ότι πήγε σε ένα άλλο σύμπαν για να θεραπευτεί με κάποιους άλλους κατοίκους ενός άλλου πλανήτη. Δηλαδή διάφορα σενάρια για να μας πείσουν ότι υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που διδάσκουν οι ψευδοεξωγήινοι και παρουσιάζονται σαν διδάσκαλοι. Θέλουν να τον έχουν αντιπρόσωπό τους, λέει, στη Γη. Και θα του εμφανίζεται και ο Πτάχ από το 1989 και μετά για να διδάξει σε εμάς τον τρόπο να αποφύγουμε διάφορες καταστροφές, οικολογικές, πυρηνικές καταστροφές και οπωσδήποτε να φέρουν και κάποιον ψευδομεσία που είναι ο τελικός σκοπός όλων αυτών. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα κομμάτι από την ταινία UFO, η σκοτεινή αλήθεια, και θα δούμε τι γίνεται με τις υπνώσεις, τι σχέση έχουν με το σατανισμό όλοι αυτοί οι ψευδοεξωγήινοι, ποιες είναι οι μορφές τους και τι μηνύματα περνάει η νέα εποχή. Ο claims to have been abducted by alien beings on more than one occasion and wrote of his experiences in his best-selling book, Communion. I've had, since I wrote Communion, over 55,000 letters from people around the world who've had this similar things that think they have happened to him, and we still got about 200 a week. The Intruders Foundation and the Fund for UFO Research show that one out of every 50 American adults, 3.7 million people, onto the ship. These experiences sound crazy. It sounds impossible. It is impossible according to our physics, but we often use hypnosis to help flesh out all the recollections. A top scientist, Dr. Leo Sprinkle, conducted a 5-year study of 82 persons who reported UFO experiences. Most of them were able to relive the experience through hypnosis, and all suffered severe psychological disturbances afterwards. They claimed to have been taken inside spaceships and examined by humanoids who communicated telepathic messages to them by thousands of people around the world. No one knows what hypnosis is. No one knows what goes on in the mind. It's an altered state of consciousness like yogis and witch doctors have been practicing. It loosens the normal connection between
your spirit and your brain. And of course, if the hypnotist can control you, make all kinds of suggestions, make you think things are happening that are not happening, make you think you have powers that you don't, experiences that you haven't, even implant memories, other beings, if there are other minds out there, they could also do the same thing. Sir John Eccles, Nobel Prize winner for his research on the brain, describes the brain as, quote, a machine that a ghost can operate, unquote. What he means by that is your spirit operates your brain in a normal state of consciousness. In an altered state, reached under yoga, a TM, hypnosis, you have loosened the normal connection between your spirit and your brain, and that allows another spirit, other entities, other minds to interpose themselves and begin to tick off the neurons in your brain, create a universe of illusion. I believe that it's demonic. I think all of the evidence indicates this. I'm a hypnotherapist. Oh, very interesting. So I have been able to do hypnosis for many years and have go into a very deep trance. And I can do that on my own. And that's really how it came about. I went to a course. I was always told that I would be a trance channeler, and I, you know, I went, well, okay. Which is? Okay. Someone who is able to go into a trance and to allow spirits to... Allowing themselves to be put into an hypnotic trance, they are acting as a channeling device in which the extraterrestrial being speaks through them. The following is an actual sampling of those messages. We come from the Interplanetary Confederation of Solar Systems, and our purpose is to aid our brother man on the planet Earth as the new age dawns. The teacher that was known to you as Jesus was able to use many more of the abilities than the people of this planet. Unfortunately, man upon planet Earth has misinterpreted the meaning of this man's life. He was no different from any of you. He was simply able to remember certain principles. These principles may be realized by anyone at any time. It is only necessary that you avail yourself to our contact through meditation in order to begin to re-realize that which is rightfully yours, the truth of the creation and the truth of your position in it. Know ye not that ye are gods? We have been puzzled at times by the inability of the people in general of this planet to be awakened to this simple truth. We find that the state of hypnosis brought about by the evolution of thought of the people of this planet is so great that it is necessary for him to maintain a constant awareness of his spiritual nature with meditation. Man is now in the transitional period before the dawn of a new age. With peace, love, brotherhood, and understanding on man's part, he will see a great new era begin to dawn. In his book, Flying Saucer Pilgrimage, Bryant Reeves summarizes his findings in this statement. From our analysis, the teachings of the space beings appear to support many of the principles taught in Oriental philosophy by seers of the Far East. UFO researcher John Weldon then offers this question. How credible is it to think that literally thousands of genuine extraterrestrials would fly millions of light years simply to teach New Age philosophy, deny Christianity, and support the occult? And why would the entities actually possess and inhabit people just like demons do if they were really advanced extraterrestrials? Dr. Pierre Guérin, an eminent scientist associated with the French National Council for Scientific Research, concludes that UFO behavior is more akin to magic than to physics as we know it, and that modern UFO nuts and the demons of past days are probably identical. The word demon in Greek comes from the root meaning knowledge or intelligence, implying that demons have access to knowledge and information denied to ordinary mortals. After what happened to me, the communion experiences, I decided that that might be a good idea to accept the idea of the devil just in case that's what I saw. If you look closely at the life of the world, you see the workings of evil in the world. There seems to be a sort of
machinery behind it that is far beyond just the accident of human life. You could literally hypnotize a person, tell them that there's a cat in their lap, they will see it, they will hear it, purr, they will pet it and feel it. It's not physically there. You tell the cat to scratch them, you know, and bring them out of it, there are scratch marks on their cheek. A non-physical object, under the right conditions, can leave physical evidence. I think it's demonic. It's a spiritual power of some kind for which there is no physical explanation. You can't explain it with the laws of chemistry and physics as we know it. John Keel is a world-renowned expert on UFOs and has written numerous books and articles on the subject. A self-described agnostic, he made this statement. Thousands of books have been written on the subject of demonology, which is the ancient and scholarly study of monsters and demons. The manifestations and occurrences described in this literature are identical to the UFO phenomenon. Victims of demonic possession suffer from the same medical and emotional symptoms as the UFO contactees. I would say I was assaulted by something from the unknown rather than possessed by it. I hope that I was never possessed by it, although there are those who might disagree with me. And I don't think it was something out of craziness. If it came out of my mind, it came out of a part of my mind that is universal to us all. Like Stryber, something is here. Η επικοινωνία με τη μητέρα θεά. Ο Whitley Stryber, ο συγγραφέας του βιβλίου «Επικοινωνία. Μία αληθινή ιστορία», δέχθηκε την επίσκεψη της βαβυλωνιακής θεάς Ιστάρ μέσω ενός οράματος που είδε. Η πηγή αυτού του οράματος αναμφισβήτητα ήταν δαιμονική. Όχι μόνο είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, αλλά όπως και ο ίδιος ισχυρίστηκε, η Ιστάρ και η δαιμονιζόμενη συνοδοί της, αγγίζοντας το κεφάλι του με κάποιο μαγικό ραβδί, άρχισαν να στροβιλίζονται διάφορες παράξενες εικόνες στο μυαλό του. Στην πραγματικότητα, το μυαλό του Stryber αναπρογραμματίστηκε με αυτές τις εικόνες. Ήταν σαν τεράστιες στροβιλιζόμενες σφαίρες. Κρατώντας κάτι, το πρότεινε και με άγγιξε και αυτό προκάλεσε τεράστιες αιωρούμενες εικόνες στο νου μου, χωρίς να το ξέρω και το τι αναπαραστούσαν. Ήταν πολύ, ήταν σαν εικόνες αφηρημένες τέχνης, σχήματα αρμονικά δεμένα μεταξύ τους, μέσα παρένθεση παύση, αισθάνομαι πολύ πιο ήρεμος τώρα, πολύ καλύτερα. Ήταν αφηρημένα σχήματα, σαν διαπλεκόμενα τρίγωνα και κύκλοι και άλλα παρόμοια πράγματα. Τα σχήματα ήταν τοποθετημένα με αρμονική τάξη, ένα τρίγωνο με έναν κύκλο μέσα του, καθώς και ένα τετράγωνο που κινούταν πολύ απαλά, κάνοντάς με να νιώθω καλύτερα. Θυμήθηκα ότι είδα ένα τοπίο να ταξιδεύει στον αέρα, το οποίο όταν το είδα προσεκτικότερα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τρίγωνο. Έπειτα ακολούθησε ένα πλήθος συμβόλων τόσων εντόνων, ώστε ακόμα και τώρα που γράφω μπορώ να αισθανθώ το πόσο πόνεσε ολόκληρο το μυαλό μου και το σώμα μου για να τα δεχθώ όλα αυτά τα σύμβολα μέσα μου. Τρίγωνα, ορμητικές πυραμίδες, παράξενα ζώα που πηδούσαν στον αέρα. Το όραμα του Whitley Stryber υπάρχουν όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά της μύησης με την εικόνα και το χάραγμα του θηρίου. Το μυαλό του, η συνείδησή του είχε αλλάξει ριζικά, καθώς οι περιστρεφόμενες εικόνες τον έκαναν να νιώθει καλύτερα, όπως λέει. Έβλεπε πανίσχυρα σατανικά σύμβολα, το τρίγωνο με έναν κύκλο μέσα του σε συνδυασμό με το τετράγωνο. Το τρίγωνο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη συμβολογία του αποκρυφισμού. Το αναντήρητο γεγονός είναι ότι ο Stryber παρέδωσε τον εαυτό του στο διάβολο, όπως και ο ίδιος επενίσεται στο παρακάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα, στο οποίο περιγράφει την συναισθηματική αναστάτωση και την απώλεια της αυτοσυνειδησίας του με την παρουσία της θεάς. Το βλέμμα της φαινόταν ικανό να διεισδύσει μέσα μου, βαθιά, και όταν κοίταξα κατευθείαν στα μάτια της, αισθάνθηκα την πρώτη γεύση της βαθιάς νευρικότητάς μου. Λες και όλες οι τρωτές μου λεπτομέρειες ήταν γνωστές σε εκείνο το πλάσμα.
Κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να ξέρει μια άλλη ανθρώπινη ψυχή τόσο καλά. Μπορούσα κυριολεκτικά να αισθανθώ την παρουσία μιας άλλης οντότητας μέσα μου, που ήταν εξίσου ανησυχητική και αισθησιακή μαζί. Λυπάμαι βαθιά αυτόν τον άνθρωπο επειδή, αν είχε διαβάσει και μελετήσει την Αγία Γραφή αντί για την αρχαία αποκρυφιστική φιλολογία, την οποία ισχυρίζεται ότι είχε μελετήσει, θα γνώριζε γιατί τον επέλεξαν. Ίσως με τη χάρη και την προστασία του Πανάγαθου Θεού δεν θα τον επέλεγαν ποτέ καταρχήν για να του εμφυτεύσουν αυτές τις σατανιστικές παραστάσεις και εικόνες της θρησκείας της θεάς. Βέβαια, αν γνώριζε τα σατανικά τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις που είχε δεχθεί τον Ιησού και είχε δεχθεί τον Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα του, ο Στράιμπερ θα ήξερε ότι η φωνή της θεάς Ισθάρ που ακούστηκε από τη σύζυγό του στον ύπνο της μια νύχτα δεν ήταν η φωνή μιας θεάς, αλλά ενός δαίμονα. Μια νύχτα του Απριλίου η σύζυγός μου μίλησε στον ύπνο της. Ξαφνικά είπε με περίεργη βαθιά μπάσα φωνή: «Το βιβλίο δεν πρέπει να τρομάξει τον κόσμο, πρέπει το ονομάσεις επικοινωνία, γιατί περί αυτού πραγματικά πρόκειται». Δυστυχώς, ο νεοεποχήτης που έχει μυστικιστικές εμπειρίες, στις οποίες βλέπει νοερά διάφορα σατανικά σύμβολα και παραστάσεις, δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά προέρχονται από τον ανθρωποκτόνο σατανά. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο το να ακούσεις ένα νέο εποχήτη να ισχυρίζεται ότι το όραμα με τις αποκρυφιστικές εικόνες και παραστάσεις που είδε προέρχονται από το Θεό. Η δογματική της νέας εποχής διδάσκει ότι ο σατανάς είναι ανύπαρκτος. Είναι ένα αποκοίημα της νοσερής φαντασίας των οπισθοδρομικών χριστιανών. Κατά house that the mother and little boy were living in, you know, the toys began running around and screws unscrew them in the presence of UFOs. What the film was saying was the same people that run UFOs run haunted houses. And I would say that's absolutely true. In 1969, the United States Printing Office issued a 400-page publication entitled UFOs and Related Subjects, an Annotated Bibliography. The author was the senior bibliographer for the Library of Congress, Miss Lynn E. Coteau. During her research, she read over 1,000 articles, books, and other literature. She summarizes her findings in the preface of the bibliography. A large part of the available UFO literature is closely linked with mysticism and the metaphysical. It deals with subjects like mental telepathy, automatic writing, and invisible entities, as well as phenomena like poltergeist manifestations and possession. Many of the UFO reports now being published in the popular press recount alleged incidents that are strikingly similar to demonic possession and psychic phenomena that have long been known to theologians and parapsychologists. This document was compiled for the United States Air Force and is now in the Library of Congress. Dr. Jacques Vallée has addressed the United Nations on UFOs and was the model for Lacombe in Steven Spielberg's Close Encounters of the Third Kind. He is the author of 8 books on UFOs and has been widely recognized as the premier investigating scientist in the realm of UFO research. In his book, Messengers of Deception, Vallée says, an impressive parallel can be made between UFO occupants and the popular conception of demons. And in his book, Confrontations, he writes, the medical examinations to which abductees are said to be subjected, often accompanied by sadistic sexual manipulation, is reminiscent of the medieval tales of encounters with demons. He also made this statement, I believe that when we speak of UFO sightings as instances of space visitations, we are looking at the phenomenon on the wrong level. We are not dealing with successive waves of visitations from space. We are dealing with a control system. And he states, UFOs are the means through which man's concepts are being rearranged. They are engaging in a worldwide enterprise.